Καθησυχαστικό σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, με αφορμή το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα Πινελόπη, είναι ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Οι βροχές, θα λέγαμε, είναι πολυπόθητες. Το να βάζουμε λοιπόν το σημείο του κινδύνου εκεί, ενδεχόμενα θα μας ακούσει ο Θεός και δεν θα μας ξαναδώσει τέτοιο κίνδυνο. Το να κινδυνολογούμε, να λέμε κλειστείτε στα σπίτια σας, να κλείνουν τα σχολεία ή όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι πράγματα αυτά μιας ανεπτυγμένης και πολιτισμένης κοινωνίας. Όπως αναφέρει, ο καιρός στην Κρήτη προβλέπεται ως και την Τετάρτη άστατος, με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του να είναι ισχυροί νότιοι άνεμοι, αλλά και οι κατατόπους βροχοπτώσεις. Θα είναι άστατος λοιπόν ο καιρός σήμερα, αύριο Τρίτη μάλιστα θα έχει μεγάλα διαστήματα όπου θα είναι καλύτερος. Οι αγροτικές εργασίες, κατ' εκτίμησή μου, μπορούν να προχωράνε έστω και με τα μικροδιαλύματα. Η Τετάρτη δείχνει να έχει λίγο περισσότερες βροχές, ιδιαίτερα προς το μεσημέρι. Η αστάθεια εκεί γίνεται λίγο πιο έντονη, θα λέγαμε, άρα δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες για να δούμε λίγες περισσότερες βροχές την Τετάρτη. Μην περιμένουμε όμως προς Θεού, μην περιμένουμε κάτι το οποίο, πώς να πω, θα είναι ιδιαίτερα αποδοτικό. Οι θερμοκρασίες, βέβαια, λόγω και των νοτιάδων, καταλαβαίνετε ότι διατηρούνται σε καλά για την εποχή επίπεδα, μιας και οι μέγιστες θα είναι κοντά ή και λίγο παραπάνω από τους 20 βαθμούς. Από την Πέμπτη, ωστόσο, αλλάζει το σκηνικό, με τους ανέμους να γυρίζουν βόρει και την πολυπόθητη βροχή να ποτίζει τη διψασμένη κρητική γη. Η δεύτερη φάση αυτή του καιρού, που είναι μετά την απομάκρυση του βαρομετρικού χαμηλού, μπαίνει το βόρειο ρεύμα, αρκετά ενισχυμένο, 6 με 7. Θα μας φανεί σταδιακά από την Πέμπτη, δεν ξεκινάει Πέμπτη πρωί-πρωί, σταδιακά. Όταν θα μπει λοιπόν το βόρειο ρεύμα, πολύ γρήγορα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις, θα αρχίσουν οι βροχές, ενδεχόμενα, επειδή πέφτει πολύ η θερμοκρασία και έχουμε και το ανωδικό αίτιο που δημιουργείται από τους βοριάδες, θα δούμε και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες όμως θα έχουν έτσι μια διάρκεια, θα λέγαμε, όχι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά όπου βρέξει στα βόρεια ιδίως θα δώσει αρκετά, θα λέγαμε, καλές έντονες βροχές. Σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, το τέλος της εβδομάδας μπορεί να φέρει και τα πρώτα χιόνια στο νησί μας. Στη συνέχεια λοιπόν αυτή η όλη κατάσταση από την Πέμπτη που θα ξεκινήσει θα διατηρηθεί και την Παρασκευή, με το κρύο να γίνεται πολύ τσουχτερό, ιδιαίτερα στα ορεινά, και εδώ τώρα δίνουμε μια πιθανότητα, ενδεχομένως που θα τη δούμε και αυτή με επιμέλεια, για τις όποιες χιονοπτώσεις οι οποίες προς το παρόν προσδιορίζονται για τα 1500 μέτρα, αλλά θέλουμε να δούμε αν ενδεχομένως τις δώσει και λίγο χαμηλότερα, ακριβώς λόγω της ψυχρής μάζας.